Η Ελλάδα έχει ένα θησαυρό στα χέρια της, τη μεσογειακή διατροφή και τα νησιά της. Ένα πλούτο που μπορεί να μετατρέψει σε καινοτόμες και κερδοφόρες επιχειρήσεις. Το υποστηρίζει ένας από τους πιο επιτυχημένους μάνατζερ και επιχειρηματίες του Ισραήλ, με την ευκαιρία του workshop που οργανώθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή Ισραηλινών νεοφυών επιχειρήσεων που βρίσκονται στην παγκόσμια πρωτοπορία. Greece has a wonderful national treasure that it can promote and develop, and that is the concept of the Mediterranean diet. The whole world is looking for higher quality of life, wellness, health, and if somehow Greek entrepreneurs are able to develop that into concepts, seminars, touristic packages, what have you, that can promote this idea, think about India and yoga, think about India and meditation. Greece can become sort of the world cornerstone for healthy living and promote a lot of new businesses, especially young ones, around this concept. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που αποτελεί πονοκέφαλο για τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο αποτελεί πηγή έμπνευσης και κερδοφορίας για τις Ισραηλινές startups. There are almost 300 startups in Israel dealing only with cybersecurity in different levels, trying to provide solutions and innovative product for breaches as well as for protecting the data. What Dyadic is doing is keeping and protecting the vulnerable data of the organization, such as passwords, personal information, credit card. Η καινοτομία δεν χρειάζεται μεγάλα κεφάλαια. Η σύγχρονη τεχνολογία στην οποία στηρίζεται γίνεται φτηνή και ευρύτατα γνωστή. Χρειάζονται ιδέες και οι Έλληνες υπήρξαν πάντα πολυμήχανοι. Το Zample είναι μια λέσχη καταναλωτών που αποτελείται από 3.000 μέλη, τα οποία κάθε μήνα επιλέγουν προϊόντα καταναλωτικά του σούπερ μάρκετ και cosmetics, με σκοπό να τα αξιολογήσουν σε κανονικές συνθήκες στο σπίτι και έτσι με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας το feedback και την άποψή τους για τα προϊόντα, έρχονται και αυτά πολύ κοντά με τις εταιρείες και οι εταιρείες πολύ κοντά με τους καταναλωτές, γιατί ακούν τη γνώμη τους, την αξιολογούν και διαμορφώνουν τα προϊόντα σύμφωνα με αυτά που θέλουν ήδη οι καταναλωτές. Η λογική είναι ότι βελτιώνουμε ό,τι το χρειάζεται, άρα δίνουμε την άποψή μου για να βελτιώσω προϊόντα που το έχουν ανάγκη και προωθώ αυτά που το αξίζουν. Τα δοκιμάζω και αν μου κάνει και αν μου αρέσει, πάω μετά και το ξαναγοράζω. Η αξιοποίηση ακόμα και απλών παραδοσιακών συνταγών μας αναδεικνύει σε παίκτες με διεθνείς δυνατότητες. Η εταιρεία μας επεξεργάζεται αλλιεύματα, ελληνικά αλλιεύματα, σαρδέλα και γάβρο λοιπόν ελληνικών θαλασσών. Τον επεξεργαζόμαστε μέσα στο πρώτο 12ωρο από την αλίευσή του. Έρχεται στο πιάτο του καταναλωτή με όλα τα θρεπτικά, συστατικά και τα ωμέγα 3 που έχουν τα ελληνικά αλλιεύματα. Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου πρόσθετα, συντηρητικά, έψιλον. Τα μόνα φυσικά συντηρητικά που χρησιμοποιούμε είναι λάδι, ξύδι, λεμόνι. Η νέα πρέσβης του Ισραήλ εκφράζει τη βούληση να συνεχιστεί η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ νέων της Ελλάδας και του Ισραήλ, με την πεποίθηση ότι θα αποφέρει καρπούς και θετικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία. I'm very happy to be here today and I'm more even happier to see that this event takes place, because this is what we have been talking about for so long. To bring Israeli businessmen and entrepreneurs together with Greek businessmen and entrepreneurs, and to chat about how to form a company, how to start a startup, how do you bring the money to the startup. And since we have a little bit more experience in that, I thought that this would be one of the major things that I would like to do here as an ambassador, is to share with the Greek youngsters, and not only youngsters, whoever is an entrepreneur, the experience that we have had in the last 30-35 years in Israel. Israel is number one in the world in creation of startups. We have 6,000 startups in Israel today, which is a lot. People take risks, they don't mind to start a startup, even if it fails, they continue to another idea. And this all dynamics
or energy that we have in Israel, we would very much like to share with the Greek youngsters and entrepreneurs and whoever is thinking about an idea and doesn't know how to develop it into a company. This excites me very much, and I hope that we will be able to continue with this very, very soon. We have a good partner, the Ministry of Economy. We can work with the private sector, with the incubators here, with the accelerators. I've known some of these since I've arrived, not so long ago. And I'm really excited to see what there is. There is a good beginning here in Greece. It just had to develop into a very viable industry. And I have great hopes in the young people of Greece. They are very energetic. They really seem very similar to the young people in Israel. That they are the ones that bring Israel wherever it is now. So I really hope we can continue with this. We want to continue with this. This is the agenda for the next few years for us here in Greece. And let us just make it. This is the most important thing.